Βγάζει ακόμα το μηχάνημα χρήματα, έχει ρευστό. Έχει, ναι. Να σας ανησυχεί όλη η κατάσταση αυτή. Καθόλου. Καθόλου, ό,τι και αν ήδη έγινε. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο να μας βγάλουν εκτός Ευρώπης. Αυτά είναι θέματα διπλωματίας. Έκανε όμως σωστά η κυβέρνηση, ή μάλλον πράττει σωστά, που συμβιβάζεται ή έπρεπε να επιμένει. Έπρεπε να επιμένει περισσότερο. Περισσότερο, ακόμη περισσότερο. Ένα μήνυμα προς τον κύριο Σόιμπλε. Ποιος είναι ο κύριος? Ένα μήνυμα προς τον κύριο Σόιμπλε. Α, δεν έχω, τι να του πω. Με πιάσει απροετοίμαστο. Ένα μήνυμα στο Σόιμπλε. Α, καλά, αυτό να έρθουν, εντάξει. Τι να στείλεις μήνυμα, είναι για μήνυμα αυτός ο άνθρωπος. Πόσο, βέβαια, με ανησυχεί. Η κυβέρνηση πράττει καλά που συμβιβάζεται ή έπρεπε να επιμένει? Όχι, δεν πρέπει να συμβιβάζεται. Πρέπει να επιμένει. Να επιμένει. Ναι, ναι, ναι. Ένα μήνυμα στον κύριο Σόιμπλε. Δεν με ενδιαφέρει. Πράξε καλά η κυβέρνηση που συμβιβάζεται ή έπρεπε να επιμένει? Δεν έχω γνώμη. Ανησυχεί η όλη η κατάσταση της Ελλάδας που γίνεται? Μεγάλο πρόβλημα. Ανησυχείτε με όλη την κατάσταση που κυριαρχεί τώρα στην Ελλάδα? Όχι, ευελπιστώ, κύριε μου. Έκανε καλά η κυβέρνηση που συμβιβάζεται ή έπρεπε να επιμένει ακόμα? Αυτό θα το δούμε, κύριε μου. Ένα μήνυμα, πορεία. Ένα μήνυμα στον κύριο Σόιμπλε. Καλύτερα να μην του πω τίποτα. Να υγιένει. Πήρατε χρήματα, έχει ρευστότητα? Δεν πήρα χρήματα, εντάξει. Ναι. Σας ανησυχεί όλη η κατάσταση? Πώς να με ανησυχεί? Με ανησυχεί, βέβαια με ανησυχεί. Η κυβέρνηση έπραξε καλώς που συμβιβάζεται ή έπρεπε να επιμένει? Αυτή είναι διαπραγμάτευση και μπράβο της. Αλλά κάθε διαπραγμάτευση έχει τα όρια της. Δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από τα όρια. Καλό είναι να γίνεται διαπραγμάτευση. Καλό είναι. Καλό είναι. Αλλά κάπου πρέπει να τα βρουν και οι δύο πλευρές, να εφαρμοστεί το win-win, να κερδίσουν και οι δύο πλευρές, γιατί και η Ευρώπη έχει ανάγκη την Ελλάδα και η Ελλάδα έχει ανάγκη την Ευρώπη και μόνο την Ευρώπη. Ένα μήνυμα στον κύριο Σόιμπλε. Εντάξει, τα βρούνε, τι μήνυμα να στείλω, αυτό. Ανησυχείτε με όλη την κατάσταση που κυριαρχεί? Όχι, όχι. Καθόλου. Καθόλου. Έπραξε σωστά η κυβέρνηση που συμβιβάζεται ή έπρεπε να έπρεπε? Βεβαίως, βεβαίως. Έπραξε πάρα πολύ σωστά. Και οφείλουμε να την ακούσουμε. Ένα μήνυμα στον κύριο Σόιμπλε. Να κοιτάει τη Γερμανία και όχι την Ελλάδα. Είναι καλό να είμαστε κοντά με την Ευρώπη? Ναι, βέβαια είναι. Αυτό πιστεύω ότι είναι καλά για την Ελλάδα. Ειδικά για την Ελλάδα. Από πού είστε εσείς? Από τη Σουηδία είμαι.